αναφερόμασταν προηγουμένως στον τομέα των χρηματοδοτήσεων και σωστά. Στην τράπεζα επενδύσεων, Νίκο. Να. Κύριε Χατζή, ήμασταν στα νούμερα. Ναι, για να ολοκληρώσουμε αυτό και νούμερα. Να κλείσουμε με το εξοικονομοκατοίκον. Επιτρέψτε μου να πω μια κουβέντα λοιπόν και για την συνεργασία η οποία έχει αναπτυχθεί όλο το προηγούμενο διάστημα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, γιατί βεβαίως πολύ καλή, πολύ σημαντική είναι η πόρη που έχουμε από το ΕΣΠΑ. Αλλά κακά τα ψέματα, μετά από την κρίση η οποία υπήρξε όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι πόροι αυτοί δεν φτάνουν για να μπορέσουν να δώσουν την όθηση που χρειαζόμαστε στην ελληνική οικονομία. Γι' αυτό λοιπόν η προσπάθεια την οποία κάνουμε είναι να προσελκύσουμε και νέους πόρους. Και αυτό γίνεται μέσα από τη συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως και με άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οίκους, όπως είναι και η EBRD, μια άλλη πάρα πολύ σημαντική συνεργασία που έχουμε με Ευρωπαϊκό Φορέα. Λοιπόν, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα λοιπόν έχει ξεκινήσει μια συνεργασία η οποία ήδη έχει αποδώσει πολύ σημαντικούς καρπούς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το είπε με τον πιο επίσημο τρόπο, μάλιστα και χρησιμοποιώντας και λόγια τα οποία και εγώ θα δυσκολευόμουν να πω για τις πολύ θετικές προοπτικές ελληνικής οικονομίας, ο ίδιος ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο κ. Χόιερ, στην πολύ πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα. Για το 2017 λοιπόν, μιας και θέλετε να μιλάμε και με νούμερα, από τις συμφωνίες αυτές οι οποίες έχουν ήδη υπογραφεί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αφορούν κυρίως την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την πραγματοποίηση σημαντικών έργων υποδομών, αλλά και την ενίσχυση των τραπεζών για να μπορούν να δίνουν δάνεια προς τις επιχειρήσεις με καλύτερους όρους, θα εκταμιευθούν, ήδη εκταμιεύονται δηλαδή μέσα στο 2017, χρήματα λοιπόν πραγματικά που θα φτάσουν στην οικονομία περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και για το 2018 και μετά υπάρχει ήδη ένας πολύ σημαντικός σχεδιασμός μαζί με την τράπεζα για μια σειρά έργων για την επόμενη τριετία, 18, 19 και 20, ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτές είναι πολύ σημαντικές συμφωνίες, οι οποίες δίνουν μια τόνωση στην ελληνική οικονομία σε αυτήν την πολύ κρίσιμη συγκυρία για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Και να κλείσουμε, κύριε Χατζή, με το πρόγραμμα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, το εξοικονομώ, θα υπάρξει. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ θα σας πω το εξής. Είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Καταρχάς γιατί αφορά κυρίως έναν κλάδο, τον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος έχει υποστεί πραγματικά μέσα στην κρίση μια καθίζηση. Κακά τα ψέματα, ο κατασκευαστικός κλάδος και όλα τα συναφή επαγγέλματα, γιατί δεν μιλάμε για μία μόνο δραστηριότητα, αλλά για έναν κύκλο δραστηριοτήτων που δημιουργείται γύρω από αυτόν, έχει υποστεί πολύ μεγάλη πτώση. Η προσπάθεια η οποία έγινε το τελευταίο διάστημα και το 2016, το καλοκαίρι του 2016 και φέτος το καλοκαίρι του 2017, με ενδιάμεσα προγράμματα ήταν να καλυφθούν παλιοί δικαιούχοι. Ήδη έχουν καλυφθεί περισσότερο από 10.000 δικαιούχοι από τα προηγούμενα προγράμματα, οι οποίοι είχαν μείνει στον αέρα λόγω κακού σχεδιασμού. Και ήδη αυτό, και μας χαροποιεί, αυτές τις μέρες έχουμε λάβει και επιστολές ευχαριστήριες από τους αντίστοιχους συνδέσμους των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο. Και βεβαίως, πέρα από αυτές τις δεσμεύσεις. Πότε θα ξεκινήσει? Όχι, αυτά ξεκίνησαν από το καλοκαίρι του 2016 και του 2017. Ναι. Έτρεξαν δύο ενδιάμεσα προγράμματα, στα οποία δεσμεύσαμε πολύ σημαντικούς πόρους από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Συνεχίζεται σήμερα που μιλάμε, ναι. Και στο τέλος του μήνα θα βγει και το νέο μεγάλο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, τέλος το οποίο αφορά έναν προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων περίπου με την ιδιωτική συμμετοχή, το οποίο αφορά την. Οπότε τέλος του μήνα θα έχουμε το νέο πρόγραμμα. Έτσι. Την ανακατασκευή κατοικιών. Μάλιστα. Πέρα όμως από το Εξοικονομώ Κατοίκον, προχωράει και ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα από το νέο Ταμείο Υποδομών, το οποίο έχουμε δημιουργήσει με προϋπολογισμό 600 εκατομμύρια ευρώ και το οποίο αφορά την αναβάθμιση δημόσιων και δημοτικών κτηρίων. Ξέρετε, η χώρα μας έχει το πιο παλαιωμένο και ενεργοβόρο κτηριακό απόθεμα στην Ευρώπη. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει για πρώτη φορά αφορά την αναβάθμιση όλου αυτού του κτηριακού αποθέματος. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, στο τέλος του μήνα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στην πρώτη είδηση. Και πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη.